Κορυφώνονται σήμερα 17 Νοέμβρη οι εκδηλώσεις τιμής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, 45 χρόνια μετά, με τις σκέψεις τους αγώνες του μέλλοντος. Και στα Γιάννενα το πρωί, εκπρόσωποι της πολιτείας και φορέων κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο του Πολυτεχνείου. Μεταξύ τους η Υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη, ο βουλευτής Ιωνίων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος, ο δήμαρχος Ιωνίων Θωμάς Μπέγκας, η περιφερειακή σύμβουλος Υπήρου Γιούλα Μητροκώστα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωνίων Τριαντάφυλλος Αλβάνης. ...45 χρόνια από την εξέγερση του Νοέμβρη... ...κρατάμε ενεργή τη μνήμη... ...τιμώντας τους αγωνιστές... ...που έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Αντλούμε δύναμη και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε... ...για τους αναθεωρητές της ιστορίας... ...αλλά και ενάντια στους νοσταλγούς της Χούντας... ...του φασισμού, του ναζισμού, της ξενοφοβίας... ...τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη. Ο αγώνας για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη συνεχίζεται με πρωτοπόρο πάντα τη νέα γενιά. 45 χρόνια μετά, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου και των νεκρών του Πολυτεχνείου για δημοκρατία, ισότητα, ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία παραμένουν πάντα επίκαιρα. Τις μέρες αυτές που από πολλούς αμφισβητείται ο αγώνας του λαού μας, με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, έχω να πω το εξής. Η αμφισβήτηση των νεκρών δεν αποτελεί μόνο ύβρι, αλλά ένα γεγονός το οποίο θέλουν να εκμεταλλευτούν όσοι έχουν ανάγκη να απομυθοποιήσουν αυτούς τους αγώνες. Οι Έλληνες δεν έχουμε ανάγκη να κατασκευάσουμε ήρωες. Έχουμε ήρωες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα πρέπει να μη λησμονούμε είναι ότι, όπως είπε και ο Μπρέχτ, μπορεί το τέρας να το σκοτώσαμε, αλλά η σκύλα που τον γέννησε είναι σε οργασμό και εννοούσε το φασισμό και τον ναζισμό. Ο αγώνας πρέπει να είναι αδιάκοπος, διαρκής και απαιτείται επαγρύπνηση. Οι εκδηλώσεις μνήμης σαν αυτή για την εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν είναι μνημόσυνα. Είναι ζωντανά γεγονότα που προβάλλονται στο παρόν και στο μέλλον. Άλλωστε, αυτό πιστεύω θα έλεγαν και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την εξέγερση. Σήμερα λοιπόν, προφανώς το σύνθημα του Πολυτεχνείου «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» είναι επίκαιρο με τα χαρακτηριστικά της εποχής μας. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Η παιδεία είναι το μέσο για να πάμε μπροστά και η ελευθερία είναι μια βασική αξία του ανθρώπου. Εκτός από αυτά όμως στις μέρες μας, στη χώρα μας, πιστεύω ότι σημαντικό στοιχείο είναι η ενότητα του λαού μας, όχι διχασμένος λαός, λαός ενωμένος, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και βέβαια συμβουλικά για την Ευρώπη και για τον κόσμο να αντιμετωπίσουμε ολοκληρωτικές απόψεις οι οποίες ανδρώνονται σιγά σιγά και πρέπει όλοι εμείς οι δημοκρατικοί άνθρωποι να τις αντιμετωπίσουμε, να μην αφήσουμε το αυγό του φιδιού να εκολαφθεί. Αιωνία η μνήμη στους ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν εκείνες τις μέρες, έδωσαν τη ζωή τους, και σε όλους όσους αγωνίστηκαν να τους δώσουμε το μπράβο μας, και μαζί με την νεολαία η οποία πάντα πρωτοπορεί, να σταθούμε δίπλα στη σημερινά γεγονότα και να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες της σημερινής ζωής.
τιμούμε σήμερα, 45 χρόνια μετά, τη μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, των αγωνιστών που θυσιάστηκαν για την δημοκρατία. Έννοιες όπως η ελευθερία και η δημοκρατία είναι αλληλένδετες, είναι ιδανικά υψηλά και όλοι εμείς και οι νεότεροι θα πρέπει να τα διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο. Το Πολυτεχνείο είναι επίκαιρο και σήμερα, 45 χρόνια μετά, διότι με την οικονομική κρίση ο λαός μας έχει υποστεί σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Νομίζω ότι χρειάζονται νέοι αγώνες για να ανακτήσουμε αυτά τα οποία χάσαμε. Ευχαριστώ.